Και μετά το τελευταίο διάλειμμα περνάμε στην πολύ ενδιαφέρουσα, είμαι σίγουρος, ομιλία του Βαγγέλη του Λουκοβίτη. Είναι το 8ο μέλος της οικογένειάς μας σε οφθάλμικα και Βαγγέλη, περιμένουμε να ακούσουμε τη σχέση των βλεφάρων με την οφθαλμική επιφάνεια. Καλησπέρα Μίλτο, καλησπέρα και από μένα σε όλους. Όντως, μια στιγμή λίγο, πολύ ωραία. Φαίνεται? Είσαι μια χαρά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, είσαι μια χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσω για τα βλέφαρα και το πώς αυτά συνδυάζονται με τα προβλήματα της οφθαλμικής επιφάνειας και σήμερα το ειδικά και όλοι του προστίμου μορίου θα με καταλάβετε περισσότερο, διότι αν δεν υπήρχε το πάνω βλέφαρο, δύσκολα θα είχατε δουλειά εσείς. Θα ήταν καλό να ξεκινούμε κάθε φορά την εξέτασή μας βλέποντας διάφορα χαρακτηριστικά, όχι μόνο της ανατομίας, αλλά και της φυσιολογίας των βλεφάρων, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν αυτά δημιουργούν προβλήματα στην οφθαλμική επιφάνεια ή αν μπορούμε να δώσουμε λύση μέσα από την θεραπεία αυτών των προβλημάτων. Υπάρχουν πολλοί τύποι βλεφαρισμού και εδώ πέρα βλέπετε ενδεικτικά μια πολύ ωραία κατηγοριοποίηση που έκανε ο Άμπελσον πριν από πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει το twitch blink, όπου είναι απλά μια πολύ μικρή κίνηση του άνω βλεφάρου, ένα incomplete blink που ουσιαστικά δεν κατεβαίνει μέχρι κάτω, ή να έχουμε ένα κανονικό βλεφαρισμό, ένα complete blink ή ένα forced blink. Το πρόβλημα έγκυται ουσιαστικά στο αν εμείς ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι στο βλεφαρισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν ζητάμε από κάποιον να βλεφαρίσει στο ιατρείο μας, συνήθως αυτό το οποίο εκμεεύουμε από την ερώτηση αυτή, που του λέμε κλείσε χαλαρά τα μάτια για να δούμε αν υπάρχει λαγόφθαλμος, είναι ουσιαστικά ένα ελαφρύ κλείσιμο των βλεφάρων. Μας διαφεύγει όμως, στους περισσότερους, όχι σε όλους, αλλά μας διαφεύγει συνήθως ο αυθόρμητος βλεφαρισμός. Αυτός δηλαδή ο οποίος συμβαίνει στην καθημερινότητα και αυτός ο οποίος είναι σημαντικός για την οφθαλμική επιφάνεια. Και είναι πολύ πιο εύκολο να το εξηγήσω όταν βλέπουμε το βίντεο εδώ. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν έχει λαγόφθαλμο και βλέπουμε ότι το βλέφαρο φτάνει μέχρι εδώ. Δεν κλείνει εντελώς. Εάν κατά τη διάρκεια του βλεφαρισμού, κατά τη διάρκεια αυτού του αυθόρμητου βλεφαρισμού, έχουμε αυτή την πορεία του βλεφάρου, τότε δημιουργούνται δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι το δακρυλικό φιλμ που βρίσκεται στα όρια του βλεφάρου δεν φτάνει το δακρυλικό φιλμ του κάτω βλεφάρου και έτσι όταν υπάρχει ανακατανομή του δακρυλικού φιλμ ανακατανέμεται μόνο το δακρυλικό φιλμ που βρίσκεται στο επάνω βλέφαρο. Αυτό σημαίνει λιγότερο δακρυλικό φιλμ για τον κερατοειδή ο οποίος έρχεται σε επαφή με το πάνω βλέφαρο κατά τη διάρκεια του βλεφαρισμού. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως βλέπετε στην δεξιά φωτογραφία, ότι μένει ένα κομμάτι του κερατοειδή ακάλυπτο. Αν αυτό το συνδυάσουμε και με τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω συχνότητας του βλεφαρισμού, που είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Παραδείγματος χάρη, ασθενείς με Parkinson, οι ασθενείς που παίρνουν αντικαταθλιπτικά, έχουν μειωμένο βλεφαρισμό. Και μειωμένο βλεφαρισμό σημαίνει πολύ μεγαλύτερος χρόνος στον οποίο μένει εκτεθειμένος ο κερατοειδής. Φανταστείτε απλά ότι ένας νορμάλ βλεφαρισμός που είναι γύρω στα 15 με 12 βλεφαρισμοί το λεπτό, αφήνουν, αν πάμε 12, αφήνουν περίπου 5 δευτερόλεπτα κενό τον κερατοειδή. Αν αυτό γίνει 4 βλεφαρισμοί δηλαδή στο λεπτό, όπως είναι όταν βλέπουμε τηλεόραση, όπως βλέπουμε τον υπολογιστή μας, και αυτό το ξέρουμε όλοι, διότι όταν έρχονται οι ασθενείς στο ιατρείο μας, μας λένε «Έχω πιο πολύ το αίσθημα του ξένου σώματος όταν είναι ώρα στον υπολογιστή». Είναι γιατί δεν βλεφαρίζουν εκεί. Όταν λοιπόν έχεις 4 βλεφαρισμούς το λεπτό, εκεί ο χρόνος στον οποίο μένει κενός ο κερατοειδής είναι αρκετά μεγάλος. Αν εκεί υπάρχει ενδιάμεσα και ένα incomplete blink, όπως είδαμε πιο πριν στο βίντεο, τότε ο χρόνος διπλασιάζεται για ένα κομμάτι του κερατοειδούς. Και εκεί πέρα βεβαίως ξεκινούν τα προβλήματα τα οποία είδαμε πιο πριν. Το λαγόφθαλμο όλοι έχουμε μάθει να προσπαθούμε να τον δούμε και είναι καλό. Εδώ βλέπουμε δύο χαρακτηριστικές παθήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν. Η μία είναι θηριωτοπάθεια στα δεξιά, η άλλη είναι πάρεση του προσωπικού. Και είναι εύκολο να δούμε στο ελαφρύ κλείσιμο των βλεφάρων αν μένει κομμάτι του κερατοειδή ή του επιπεφικότα ακάλυπτο. Και αυτό επομένως δημιουργεί προβλήματα.
Θα ήθελα να υφιστήσω λίγο στην προσοχή πιο πολύ στην πάρεση του προσωπικού, διότι η πάρεση του προσωπικού δεν έχει ένα απλό εκτρόπιο. Είναι ένα παραλυτικό εκτρόπιο και ως παραλυτικό εκτρόπιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν τέτοιο. Δεν είναι ένα εκτρόπιο που συνέβη απλά λόγω ηλικίας. Υπάρχει άλλος παθοφυσιολογικός μηχανισμός και επομένως άλλη θα πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση του από το να κάνουμε ένα wedge excision κάποιες φορές ή απλά ένα LTS. Εγώ προτιμώ να βγάζω και τους inferior retractors, τους κατασπαστήρες του κάτω βλεφάρου και ενδεχομένως κάποιες φορές να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο spacer για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και να δώσουμε όγκο σε αυτό το βλέφαρο, να βοηθήσουμε δηλαδή το βλέφαρο να σταθεί εκεί που πρέπει να σταθεί, διότι απλά να κάνουμε ένα wedge excision πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Ας μην ξεχνάμε στην πάρεση του προσωπικού ότι έχουμε το πάνω βλέφαρο, το οποίο επίσης δεν λειτουργεί. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με ένα χαμηλό ένα Bell's φαινόμενο που ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιες φορές, καταλαβαίνουμε ότι ο κερατοειδής μπορεί να εκτεθεί πάρα πάρα πολύ εύκολα. Άρα η χρήση πλάκας χρυσού ή πλάκας τιτανίου νομίζω πως πρέπει να είναι μία από τις επιλογές που θα πρέπει να δώσουμε στους ασθενείς μας, ειδικά αν είναι μεγάλο το ανατομικό πρόβλημα τόσο, ώστε να μην λύνεται με δάκρυα ή με αλυφές. Στο ιατρείο μπορεί να μας έρθουν ασθενείς οι οποίοι δεν θα μας πούν όλη την αλήθεια πολλές φορές. Και αυτό νομίζω πως έχουμε εμπειρία τέτοια όλοι. Η συγκεκριμένη φωτογραφία μπορείτε να δείτε ότι υπήρξε προηγούμενη άνω βλεφαροπλαστική, αρκετά aggressive, αν μπορούσαμε να το πούμε, και επομένως δεν έχει μείνει ιστός. Δεν έχει μείνει δέρμα για να μπορέσει να αφήσει τα βλέφαρα να κλείσουν. Συνήθως το δέρμα που υπάρχει μεταξύ του βλεφαρικού χείλους, του άνω βλεφάρου και του φρυδιού, είναι γύρω στα 30 χιλιοστά. Αν έχουμε 19 με 20 τουλάχιστον, 21, είμαστε θεωρητικά καλά. Αν όμως μετρήσουμε και είναι πολύ λιγότερο, σημαίνει ότι το πρόβλημά μας είναι εκεί και άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και όχι να πούμε ότι απλά υπάρχει ξηροφθαλμία ή ένας λαγόφθαλμος που δεν ξέρουμε γιατί γίνεται. Άρα οι μετρήσεις αυτές είναι σημαντικές και πολλές φορές μπορεί να πρέπει να το βρούμε μόνοι μας χωρίς να μας το πει ο ασθενής. Για τη θηροειδοπάθεια θα ήθελα επίσης να αναφερθώ, είναι γνωστό σε όλους μας ότι προκαλεί προβλήματα ξηροφθαλμίας, όχι μόνο στην οξία φάση, αλλά και μετέπειτα, τα οποία εάν δεν λύνονται απλά με δάκρυα ή αλυφή, τότε και ο ασθενής θέλει κάποια χειρουργική αποκατάσταση για να μπορέσει να λυθούν τα προβλήματα του λαγόφθαλμου και της οφθαλμικής επιφάνειας, τότε θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχει μια ιεραρχία στον τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών αυτών. Πρώτα θα πρέπει να γίνει μια αποσυμπίεση κόγχου ώστε να μπει το μάτι ουσιαστικά προς τα πίσω, να δώσουμε χώρο να αναπνεύσει ο οδοντός και να μπορέσει να μπει πίσω στον κόγχο. Αυτό μπορεί να λύσει αυτομάτως όλα τα προβλήματα. Αν δεν λυθεί έτσι, μετά το χειρουργείο των οφθαλμικών μειών, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των βλεφάρων. Εδώ έχω ένα paper το οποίο όταν το είχα πρωτοδιαβάσει με είχε εντυπωσιάσει. Γιατί έβλεπα τους ασθενείς αυτούς συχνά στο ιατρείο. Είμαι σίγουρα πως όλοι μας τους βλέπουμε συχνά στο ιατρείο να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατρέ, έχω σαν ένα σκουπιδάκι μέσα στα μάτια μου, δεν μπορώ, έχεις ξηροφθαλμία, πάρε μια σταγόνα, φύγε. Το πρόβλημα εδώ φαίνεται σε αυτή τη μελέτη που κάνανε, είναι ότι υπάρχει μία απορρόφηση του λίπους σε αυτό που λένε senile sun και upper eyelid. Το βλέπετε σε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί μία δέσμευση των ιστών αυτών στην περιοχή αυτή όπου υπάρχει απορρόφηση του λίπους. Από τη στιγμή λοιπόν που δεσμεύονται οι ιστοί σε εκείνο το σημείο, δεν μπορούν να βοηθήσουν το άνω βλέφαρο να λειτουργήσει όπως πρέπει. Φανταστείτε δηλαδή ότι ήταν όπως η φωτογραφία με την γυναίκα που είχε άνω βλεφαροπλαστική. Στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να βάλουμε filler, μπορούμε να βάλουμε fat, μπορούμε να δώσουμε όγκο, έτσι ώστε ουσιαστικά να εξωθήσουμε το δέρμα, τον orbicularis και το septum σε μια πιο normal και φυσική θέση, η οποία θα άφηνε το βλέφαρο να λειτουργήσει καλά και επομένως να σταματήσει αυτός ο λαγόφθαλμος, ο οποίος συνήθως υπάρχει σε τέτοιους ασθενείς.
αν δεν το ψάξουμε, δεν θα το βρούμε και αν δεν το βρούμε, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη σωστή θεραπεία. Αντίστοιχο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί σε ασθενείς στους οποίους έχουμε ξεκινήσει θεραπεία με ανάλογα προστακλαδινών. Όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι δυνατότερο έχουμε στη φαρέτρα μας για τη μείωση της ενδοθάλμιας πίεσης σε ασθενείς γλαυκοματικούς. Το πρόβλημα με αυτά τα φάρμακα είναι ότι οι ασθενείς δημιουργούν ένα μοτίβο ασθενών οι οποίοι ξεκινούν από την κλινική του γλαυκόματος και καταλήγουν στην κλινική της ξηροφθαλμίας, του dry eye. Εκτός από αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι, όπως αλλαγές στο χρώμα και της ύδας, αλλά και της περιοχής γύρω από τα μάτια, κάνουν τις βλεφαρίδες αρκετά μεγαλύτερες, δημιουργούν μια λιποδιστροφία, θα λέγαμε. Ουσιαστικά δημιουργούν το προηγούμενο φαινόμενο, το οποίο δημιουργείται λόγω ηλικίας. Το καλό, αν μπορούμε να πούμε σε αυτή την κατάσταση, είναι το γεγονός ότι αυτό είναι αναστρέψιμο. Δηλαδή, χρειάζεται πολύ χρόνο, συνήθως παρουσιάζεται μετά από 1 ή 2 χρόνια χρήσης των οφθαλμικών σταγόνων και επανέρχεται μετά από λίγο χρονικό διάστημα αφού τις κόψουν. Λίγμα προζήσουν θα μπορούσαμε να βρούμε το εκτρόπιο και το εντρόπιο. Προσοχή λίγο στη μεσαία φωτογραφία, όπου βλέπουμε ουσιαστικά ένα εκτρόπιο και στις δύο πλευρές. Πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουμε σε περίπτωση αλλεργίας. Σοβαρές αλλεργίες σε σταγόνες, κυρίως γλαυκόματος ή οποιασδήποτε άλλες, μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ άσχημη δερματίτιδα. Αυτή η δερματίτιδα θα δημιουργήσει ένα ουλώδες εκτρόπιο, το οποίο όμως στην ουσία δεν πρέπει να μπούμε να το χειρουργήσουμε αν δεν βγάλουμε τον παράγοντα που το δημιούργησε. Πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς επανέρχονται στην πρώτερη κατάσταση, όταν φύγει το αλλεργιογόνο το οποίο έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Το εντρόπιο όλοι μπορούμε να το δούμε και να το καταλάβουμε κλινικά και επομένως να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία γι' αυτό. Αυτό που πολλές φορές μπορεί να μας διαφύγει όμως και επίσης εάν δεν το ψάξουμε δεν θα το βρούμε, είναι η κλινική οντότητα που λέγεται marginal εντρόπιο, δηλαδή ένα οριακό εντρόπιο. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά όταν βλέπουμε τον ασθενή στην λάμπα δεν νομίζουμε πως υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά όταν προσέξουμε, όταν ψάξουμε γι' αυτό, τότε μπορεί να το βρούμε. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπετε ότι με το που γυρίσουμε με ένα cotton tip, τότε γίνονται εμφανή τα στόμια των μεοβιανών αδένων. Όπως και στην κάτω φωτογραφία, το βλέφαρο φαίνεται πολύ φυσιολογικό, με το που γυρίσουμε τότε μόνο γίνονται εμφανείς και γίνεται εμφανές και το οπίσθιο μέρος του βλεφάρου, για να δούμε λίγο πώς είναι η ανατομία. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία βλέπετε πως υπάρχει, όπως γνωρίζουμε, η πρόσθετη οπίσθια μοίρα του βλεφάρου. Στην οπίσθια μοίρα του βλεφάρου γίνεται μια οξία γωνία γύρω στις 90 μοίρες μεταξύ της επαφής του ματιού και του επιφυκώτα, ενώ στην κάτω κατάσταση, εκεί δηλαδή που έχουμε αυτού του είδους το εντρόπιο, το πολύ πολύ αρχικό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα αν δεν το ψάξουμε, η γωνία αυτή των 90 μοιρών εδώ έχει χαθεί και υπάρχει μια επαφή ουσιαστικά των στομίων των μεοβιανών αδένων πάνω στην οφθαλμική επιφάνεια και κυρίως πάνω στον κερατοειδή. Φανταστείτε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνια NGD, οι οποίοι έχουν φλεγμονή εδώ στους μεοβιανούς αδένες, έχουν φραγμένα στόμια, αυτά τα φραγμένα στόμια να χτυπάνε και να τρίβουν ουσιαστικά πάνω στον κερατοειδή. Η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει αυτού του είδους την κλινική εικόνα στη λάμπα, είναι λίγο πιο εμφανές και θα μας δώσει κάποια στοιχεία όταν δούμε την πτώση των βλεφαρίδων. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι ας το ψάξω, γιατί εδώ μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Δεν πρέπει οι βλεφαρίδες να είναι προς τα κάτω. Οι βλεφαρίδες πρέπει να είναι ωραία σηκωμένες καλά. Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει πάντα, μα πάντα, να γυρίζουμε το πάνω βλέφα. Οι πληροφορίες που θα πάρουμε είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οπότε πρέπει να δούμε αν τυχόν υπάρχει ουλή από προηγούμενα χειρουργία ή υπάρχει ουλή από προηγούμενες παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο εντρόπιο. Προχωράω λίγο γρήγορα γιατί καταλαβαίνω ότι είναι η τελευταία παρουσίαση και όλοι θα είναι κουρασμένοι από αυτό. Έχουμε την τριχίαση και τη δυστριχίαση. Όλοι γνωρίζουμε τις διαφορές. Πρέπει η προσωπική μου
προσωπική μου άποψη πάνω στον χειρισμό αυτών των καταστάσεων είναι ότι αν έχουμε κυρίως την τριχίαση, είναι ότι αν έχω μία ή δύο ή πολύ λίγες βλεφαρίδες οι οποίες γυρνάνε προς τα μέσα, προτιμώ να κάνω ηλεκτρόλυση. Αν όμως είναι πολλές και υπάρχει ιστός για να μπορέσουμε να το φέρουμε ξανά μαζί στο βλέφαρο, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα και μία wedge excision, ακόμα και να βγάλουμε κομμάτι, να υπάρχει δηλαδή μια χειρουργική αποκατάσταση η οποία θα φέρει ένα πιο μόνιμο αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και για τη δυστυχίαση. Μία εικόνα η οποία πολλές φορές επίσης μπορεί να μας διαφύγει αν δεν την δούμε, αν δεν την ψάξουμε. Είναι η χάλαση του πεθυκότητα, η οποία στην πραγματικότητα φαίνεται πως δεν είναι απλά χάλαση του πεθυκότητα, αλλά χάλαση και της τενονίου. Το πρόβλημα εδώ, ο ασθενής σε εμάς μπορεί να έρθει είτε επειδή έχει αίσθημα ξηροθαλμίας, είτε επειδή έχει ένα μάτι που δακρύζει. Διότι βλέπετε κάτω πως ο επεφυκώτας ουσιαστικά δεν αφήνει το δακρυϊκό φιλμ να δημιουργηθεί, διότι εκεί υπάρχουν πολλές πτυχώσεις στο επεφυκώτα. Και επίσης, εκτός αυτού, το διασπά πολύ εύκολα, μαζεύει όλα τα στοιχεία, τα φλεγμονώδη του δακρύου και δεν τα αφήνει να παρακολουθούν. Πολλές φορές αυτές οι πτυχώσεις βρίσκονται πάνω στο δακρυϊκό στόμιο και επομένως το κλείνουν. Και άρα ο ασθενής, εκτός από τα συμπτώματα της οφθαλμικής επιφάνειας, έχει και συμπτώματα δακρύριας. Αν δεν το δούμε αυτό, αν δεν το ψάξουμε και μας διαφύγει, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δώσουμε μια σωστή θεραπεία στους ανθρώπους αυτούς, δίνοντας παρά μόνο δάκρυ. Οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν εκεί, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, είναι χειρουργικές, με εξαίρεση, είτε απλή εξαίρεση, είτε με χρήση αμνιωτικής μεμβράνης, είτε με απλό καυτηριασμό κάποιες φορές. Υπάρχουν paper τα οποία έχουν δώσει καλά αποτελέσματα απλά με καυτηριασμό. Τελευταίο, αφήνω το floppy eyelid syndrome. Το floppy eyelid syndrome είναι επίσης μια κλινική οντότητα που δεν πρέπει να μας ξεφύγει με τίποτα. Διότι μπορεί να μας δώσει τεράστια ευχαρίστηση στο να βρούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα του ασθενή, να βοηθήσουμε ενδεχομένως μια συστηματική ασθένεια του ασθενή και να τον βοηθήσουμε να ανταπεξέλθει και άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει. Ας έχουμε στο μυαλό μας το τυπικό παράδειγμα ενός ανθρώπου με floppy eyelid syndrome, ο οποίος είναι ένας μέσης ηλικίας άνδρας, υπέρβαρος, που αν το ρωτήσουμε δεν κοιμάται κατά τα βράδια και ροχαλίζει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να σηκώσουμε απλά το βλέφαρο και να τον στείλουμε κατευθείαν για να πάει να δει αν έχει άπνοιες το βράδυ και να κάνει μια να δούμε αν λειτουργεί σωστά το ρευστικό του σύστημα. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεται κυρίως στη μείωση της ελαστίνης. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το φάρυγγο, οπότε δημιουργούνται τα προβλήματα στη σλιπάπνεα, όπως επίσης και η αύξηση των φλεγμονωδών στοιχείων, όπως είναι η μεγαλοπροτεϊνάσης. Η αποκατάσταση εδώ είναι χειρουργική, αλλά το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν το βρίσκουμε αν δεν το ψάξουμε πάνω. Αν δεν γυρίσουμε το βλέφαρο, δεν κάνουμε αυτή την κίνηση, δεν πρέπει να το βρούμε ποτέ. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς θα μας πούνε ότι έχουν προβλήματα και στα δύο μάτια, αλλά περισσότερο στο ένα. Είναι συνήθως το ένα στο οποίο είναι στην πλευρά στην οποία κοιμάται ο ασθενής. Γιατί το βλέφαρο ουσιαστικά σηκώνεται το βράδυ, μένει εκτεθειμένος ο κερατοειδής και ο βολβός για πάρα, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επομένως είναι χειρότερα το πρωί και χειρότερα από τη μία από τις δύο πλευρές. Πριν προχωρήσουμε σε μια χειρουργική αποκατάσταση, προφανώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μη χειρουργικά μέσα. Είναι καλό να δώσουμε σε αυτούς τους ασθενείς μια καλύπτρα, ώστε το βράδυ τουλάχιστον που θα κοιμούνται να μην υπάρχει αυτή η τριβή με το βλέφαρο. Και να δούμε αν αυτό τους βοηθάει μαζί, εννοείται, με δάκρυα και αληφή το βράδυ. Και πιστεύω πως είμαι στο χρόνο μου, οπότε έχουμε τελειώσει on time. Είμαστε μια χαρά, σχεδόν on time, είναι το ελληνικό on time. Αλλά ήθελα να δούμε, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα πολλά σημεία τα οποία έθιξες και πολύ συχνά, δηλαδή βλέποντας μια κλινική προσένη μεμορία που βλέπω εγώ, τα μισά που βλέπω είναι, τα έχω δει και αρκετές φορές είναι αλληλοεμπλεκόμενα. Για να δούμε τις ερωτήσεις. Ακριβώς. Είναι θέματα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά τα βλέπουμε, αλλά αν δεν τα ψάξουμε δεν θα τα δούμε.
Η πρώτη ερώτηση ουσιαστικά είναι ποια από αυτές τις μορφές τεστ, ας το πούμε έτσι, είναι αυτή η οποία είναι πιο, έχει μεγαλύτερη σημασία για το dry eye, για να δούμε το dry eye. Και αυτό είναι το forced blink, όταν τους λέμε να το κλείσουν πολύ σφιχτά τα μάτια, το spontaneous blink, δηλαδή απλά να τους βλέπουμε την ώρα που παίρνουμε ένα ιστορικό, να μπορούμε να δούμε πώς ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους, πώς γίνεται ο βλεφαρισμός, ή απλά να τους πούμε να κλείσουν τα μάτια χαλαρά για να δούμε αν υπάρχει λαγόθελος ή όχι. Πολύ ωραίο και νομίζω και το βίντεο που έδειξες ήταν τόσο εύκολο για να το καταλάβεις. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το βίντεο. Ναι, γιατί αν δεν το δεις, δύσκολο να το καταλαβαίνεις. Λες, δεν έχει λαγόφθαλμο. Κλείνει καλά, είναι καλά. Ακριβώς. Και αυτό είναι... Μια εικόνα χίλιες λέξεις, το καταλάβαν όλοι. Είναι το γεγονός ότι μπορούμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Καλό θα είναι να το πρώτο μήνυμα το πέρασες, λοιπόν. Το πρώτο μήνυμα, για να δούμε και το δεύτερο. Την επόμενη ερώτηση. Ποιο από αυτά τα, ποια από αυτές τις, από αυτά τα προβλήματα, ας το πούμε έτσι, όχι. Νομίζω πως τα δύο δεν τα έχω βάλει εγώ αυτά. Το είμαι νοσηλευτής δεν είναι σίγουρα πρόβλημα related με dry eye. Έχουμε άλλη ερώτηση. Πρέπει να έχουμε άλλες απαντήσεις, νομίζω. Ναι, ναι. Αν δεν έχουμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχουμε. Εντάξει. Τουλάχιστον όλοι... Ήταν το μόνο. Ήταν το μόνο. Οπότε... Είμαστε σύνδρομο. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ... Άμα το ψάξεις συχνό, είναι σημαντικό. Βαγγέλη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε είχαμε εδώ μαζί μας και κλείνουμε με σένα.